στο γαστρεντερολογικό τμήμα του Ιασού General. Με τη χρήση της αρτιότερης τεχνολογίας αντιμετωπίζονται διαγνωστικά και θεραπευτικά όλες οι παθήσεις του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού συστήματος. Σε αυτό το τμήμα εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους γαστρεντερολόγους το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, μία μέθοδος η οποία συνδυάζει την ενδοσκόπηση με τους υπερήχους. Πραγματοποιείται με ειδικά ενδοσκόπια που έχουν μία κεφαλή υπερήχων στην άκρη τους, η οποία έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί πολύ κοντά στα όργανα και τους ιστούς που θέλουμε να μελετήσουμε και να μας δώσει εικόνες μεγάλης ευκρίνειας. Παράλληλα, μπορεί να εντοπίσει με μεγάλη ακρίβεια μικρές βλάβες της τάξης των χιλιοστών που δεν φαίνονται με τις κλασικές απεικονιστικές μεθόδους. Βιοψίες διαβελώνης και ντόπλερ. Με το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα μπορούμε να ελέγξουμε τη ροή των αγγείων που μελετάμε, ντόπλερ, όπως επίσης να λάβουμε υλικό από λεμφαδένες και ύποπτες μάζες με τη βοήθεια μιας λεπτής βελόνας υπό την καθοδήγηση υπερήχων. Εν συνεχεία γίνεται εξέταση από ειδικό κυταρολόγο. Αυτή η μέθοδος χαρακτηρίζεται ως η πιο αξιόπιστη και ασφαλέστερη. Η εξέταση είναι άνετη, πραγματοποιείται με τον ασθενή σε κατάσταση καταστολής, μέθης και η διαδικασία της βιοψίας είναι ανώδυνη. Συνήθως, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια μέρα μετά το τέλος της εξέτασης. Ελαστογραφία ή περιχοτομογραφία. Μία αποκλειστική, καινούρια μέθοδος που ερευνά την αύξηση σκληρότητας των ιστών και μας δίνει πληροφορίες που βοηθούν στη διάγνωση και μελέτη της όποιας βλάβης για τη σαφή της εικόνα και επιτυχή εξέταση. Διαγνωστικές εφαρμογές. Διάγνωση και σταδιοποίηση καρκίνων του ισοφάγου, στομάχου, παγκρέατος και ορθού. Σταδιοποίηση καρκίνου του πνεύμονα. Εκτίμηση της χρόνιας παγκρεατίτιδας. Εκτίμηση μαζών και κύστιων του παγκρέατος. Μελέτη παθήσεων των χοληφόρων, όπως της λιθίασης ή όγκων της χολιδόχου κύστεως, των χοληφόρων αγγείων ή του ύπατος. Μελέτη των σφιγκτήρων του ορθού, στα πλαίσια της διερεύνησης της ακράτειας. Μελέτη υποβλενογονίων όγκων του πεπτικού συστήματος. Μελέτη διογκωμένων λεμφαδένων. Θεραπευτικές εφαρμογές. Παροχέτευση κύστεων και αποστημάτων. Νευρόλυση κοιλιακού πλέγματος σε περιπτώσεις ανεγχείρητου καρκίνου στο πάνκρεας ως βοηθητική θεραπεία του πόνου.